όταν βλέπουμε να πνιγόμαστε, όταν βλέπουμε να φτάνουμε σε σημείο καταστροφής, να επιθυμούμε την καταστροφή μας, γιατί απογοητευτήκαμε, ξέρω εγώ, από αυτά που είναι γύρω μας και τα πλέον ακόμα ευγενικά στοιχεία που μας αποτελούν, το παιδί μας, τον άντρα μας, την υγεία μας, τα σπίτια μας, να μας εγκαταλείπουν ή να μας προδίδουν, τότε τι γίνεται? Τότε κρίνεται το που εδώσαμε όλη τη δύναμη της υπάρξεώς. Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά για το γεγονός της Θείας Χάριτος, το οποίο ζητούμε από τον Θεό να μας αντικαταπέμψει εις την Θεία Λειτουργία. Εν συνεχεία έχουμε μία σειρά από τις αιτήσεις του Διακόνου, τις οποίες μελετήσαμε την προηγούμενη χρονιά, και διότι επαναλαμβάνονται μετά την Μεγάλη Είσοδο, και φτάνομαι στην τελευταία προτροπή του Διακόνου, η οποία λέει το εξής: «Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα». Δηλαδή, αφού ζητήσουμε από τον Θεό, ακούτε καλά? Εντάξει. Αφού ζητήσουμε από τον Θεό την ενότητα της πίστης μας και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, τους εαυτούς μας και τους αλλήλους, τους άλλους, τους εαυτούς μας και τους άλλους όλους, και όλη τη ζωή μας να την αφήσουμε εις τον Χριστό τον Θεό μας. Βλέπουμε ότι έχουμε δύο στοιχεία εδώ τα οποία ζητούμε. Πρώτον, την ενότητα της πίστεως, και δεύτερον, την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Είναι τα δύο στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για να είμαστε πραγματικά μέλη της Εκκλησίας. Το πρώτο είναι να έχουμε κοινή πίστη, να έχουμε ενότητα πίστεως. Δεν μπορούμε στην Εκκλησία να πιστεύουμε ο καθένας ό,τι θέλουμε. Πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι λένε ότι εγώ αυτό δεν το πιστεύω, ή αυτό δεν το παραδέχομαι έτσι όπως το λέει η Εκκλησία, ή έχω αυτήν τη γνώμη για αυτό το θέμα, αντίθετη με τη γνώμη της Εκκλησίας, ή αυτό είναι φανατικό, είναι για τους φανατικούς, δεν είναι ακριβώς έτσι. Και ο καθένας ερμηνεύει τα διάφορα θέματα και τα διάφορες διδασκαλίες της Εκκλησίας όπως θέλει ο ίδιος. Αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και απαράδεκτο, διότι η διδασκαλία της Εκκλησίας, όπως είπαμε πολλές φορές, δεν είναι μια απλή φιλοσοφία, δεν είναι η φιλοσοφία ή τέλος πάντων μια αποδοχή ορισμένων θεωρητικών αληθιών, ας τον πούμε. Αλλά η διδασκαλία της Εκκλησίας είναι μια εμπειρία, είναι μια μέθοδος, μια θεραπευτική μέθοδος η οποία εφαρμόζεται στον άνθρωπο. Και αν παραδείγματος χάρη πάει σε έναν γιατρό και ο γιατρός σου αναπτύξει μια θεωρία για την υγεία σου, σου πει ας πούμε ότι για να γίνεις καλά πρέπει να κάνεις αυτά τα πράγματα, πρέπει να προσέχεις αυτά τα φαγητά, πρέπει να, ξέρω εγώ, προσέχεις από το ένα από το άλλο. Εάν εμείς πούμε ότι από όσα μας είπε ο γιατρός θα διαλέξουμε μερικά και δεν θα πίνουμε όλα τα φάρμακα, θα πίνουμε όσα θέλουμε, όσα μας αρέσουν, και δεν θα τα πίνουμε όποτε μας είπε ο γιατρός, αλλά όποτε θέλουμε εμείς, τότε καταλαβαίνετε ότι οπωσδήποτε θα έχουμε άσχημα αποτελέσματα. Τουλάχιστον το λιγότερο και το πιο ακίνδυνο, να πούμε, είναι ότι δεν θα έχουμε τα πραγματικά αποτελέσματα. Για να μην πω ότι μπορεί και να έχουμε και θανατηφόρα αποτελέσματα, εάν κάνουμε, ας πούμε, ανοησίες και υπερβολές. Έτσι βλέπουμε, το ίδιο συμβαίνει και μέσα στην Εκκλησία. Όταν μπαίνουμε στην Εκκλησία και δεν αποδεχόμαστε τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Η διδασκαλία της Εκκλησίας είναι μία μέθοδος,
η οποία οδηγεί τον άνθρωπο εις την θέωση. Εάν δεν εφαρμοστεί αυτή η μέθοδος, τότε δεν έχουμε αποτελέσματα. Γι' αυτόν τον λόγο ξέρετε ότι πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους να έρχονται χρόνια στην Εκκλησία και όμως δεν έχουν αποτελέσματα πρακτικά στη ζωή τους. Και διαρωτόμαστε κι εμείς, διαρωτάται και ο υπόλοιπος κόσμος και λέει, καλά, εσύ πάει τόσο καιρό στην Εκκλησία και πού είναι τα αποτελέσματά σου? Δηλαδή η ζωή σου δεν μαρτυράει η ζωή σου ότι είσαι άνθρωπος της Εκκλησίας. Αυτό για ποιο λόγο νομίζετε? Ή και εμείς ήδη ακόμα διαρωτόμαστε, γιατί σε εμάς συμβαίνει αυτό το πράγμα? Ερχόμαστε στην Εκκλησία και όμως δεν βλέπουμε αποτελέσματα από την ένταξή μας στο χώρο της Εκκλησίας. Μήπως είναι αδύνατη η Εκκλησία? Μήπως ψεύδεται ο Λόγος του Θεού, ο οποίος μαρτυρεί για τη γνησιότητα της αληθείας, της εμπειρίας της Εκκλησίας? Ασφαλώς όχι. Αλλά εμείς κάπου δεν αποδεχθήκαμε εξ ολοκλήρου την μεθοδολογία της πίστεως της Εκκλησίας. Όπως λένε οι πατέρες, η ορθοδοξία σημαίνει και ορθοπραξία, όπως έχει και το έργο που δείχνουν εκεί στην τηλεόραση, αυτό το, πώς λέγεται, όχι έργο, ναι, δηλαδή μια συζήτηση, ναι, συζήτηση. Η ορθή πράξη προέρχεται από την ορθή δόξα, από την ορθή γνώμη, από την ορθή διδασκαλία. Είναι βασικό πράγμα αυτό, είναι πολύ βασικό. Το να πράττει ορθά ο άνθρωπος, αλλά για να πράξει ορθά πρέπει να πιστεύει ορθά. Δεν ξέρω εάν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα εύκολα, αλλά ξέρετε ότι η αίρεση, και αυτόν τον λόγο είναι θανατηφόρα, γιατί ουσιαστικά στοχεύει στη σωτηρία του ανθρώπου, στοχεύει στην αποτυχία της σωτηρίας του ανθρώπου. Και η Ορθοδοξία για αυτόν τον λόγο είναι ακριβής περί την πίστη, διότι ακριβώς ομολογεί και μαρτυρεί δια των αποτελεσμάτων την ορθότητα της μεθόδου της. Και αυτό δεν σημαίνει μόνο εις τα δόγματα της πίστεως, ότι πιστεύουμε στον ένα Θεό, στην Αγία Τριάδα, στη Θεοτόκο, στους Αγίους, στην Εκκλησία κτλ. Αλλά ακόμα και στην πρακτική μορφή της Εκκλησίας, δηλαδή στη μέθοδο του προσωπικού μας αγώνος. Δεν μπορείς να πεις ότι θέλω να αγωνίζομαι πνευματικά, και αφού αγωνίζομαι φυσικά προσδοκώ ένα αποτέλεσμα, έτσι, προσδοκούμε ένα αποτέλεσμα, και όμως αυτό δεν θέλω να το κάνω. Παραδείγματος χάρη, εγώ λένε μερικοί, εγώ ναι, πάω στην Εκκλησία, αλλά δεν παραδέχομαι ότι πρέπει να πηγαίνω την Κυριακή στην Εκκλησία. Πάω σε ένα παρεκκλήσι, σε ένα ξοκλήσι, μια καθημερινή ημέρα μόνος μου, ανάβω το κερί μου, κάθομαι 5-10 λεπτά, προσεύχομαι και φεύγω. Ποιος ο λόγος να πάω την Κυριακή? Ή γιατί να πάω να εξομολογηθώ? Δεν μπορώ να τα πω σε μια εικόνα? Ή γιατί να νηστεύω? Μπορώ να νηστεύω ποια μέρα θέλω εγώ. Γιατί να νηστεύω την Παρασκευή, να νηστεύω το Σάββατο, να νηστεύω την Τρίτη, ξέρω εγώ, να νηστεύω την Πέμπτη? Γιατί να τηρώ τέλος πάντων όλη αυτή την λεπτομέρεια της Εκκλησίας, η οποία πολλές φορές λέμε και μόνοι μας, μα είναι τυπολατρεία και είναι φαρισαϊσμός, είναι τυπολατρεία. Όμως οι πράξεις της Εκκλησίας απέδειξαν ότι δυστυχώς όσες φορές δεν ετηρήθηκε με ακρίβεια αυτή η παραδεδομένη μεθοδολογία της θεραπείας του ανθρώπου στην Εκκλησία, είχαμε πάντοτε λάθος αποτελέσματα. Κάτι πάει στραβά. Βλέπουμε τον άνθρωπο να μην θεραπεύεται. Όπως ένας γιατρός δίνει όλη την ιατρική αγωγή και βλέπει ότι δεν γίνεται καλά ο άρρωστος. Εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα. Μα για να υπάρχει το πρόβλημα, κάτι δεν εφαρμόστηκε καλά. Κάτι υπάρχει στον άνθρωπο αυτό. Και φανταστείτε πόσο περισσότερο συμβαίνει
στην πνευματική υγεία του ανθρώπου, διότι στην πνευματική υγεία δεν έχουμε να κάνουμε με φάρμακα και χάπια τα οποία έχουν και παρενέργειες και τέλος πάντων έχουν χίλιες δυο άλλες διαφοροποίησεις. Εδώ έχουμε τη χάρη του Θεού. Όταν δηλαδή ερχόμαστε εμείς στην Εκκλησία, εναποθέτουμε τον εαυτό μας στην Εκκλησία και παρά τα αυτά βλέπουμε να μην γίνεται τίποτα μέσα μας, τότε αρχίζουμε την ανησυχία και λέμε τι συμβαίνει, τι συμβαίνει. Κάτι δεν αποδεχθήκαμε, κάτι δεν προσέξαμε. Και ξέρετε, μέσα στην πείρα των πατέρων είναι κάτι που είναι πολύ αποδεδειγμένο. Ένα αξίωμα, ας το πούμε έτσι, στον πνευματικό πόλεμο, που λέει το εξής: αυτό το απολέμητον, αυτό που δεν το πολεμούμε, είναι και αθεράπευτον. Κάτι δηλαδή που ο άνθρωπος δεν το πολέμησε, δεν το θεράπευσε κιόλας. Γι' αυτό ξέρετε, καμιά φορά παρατηρούμε σε προχωρημένους πνευματικά ανθρώπους, πολύ προχωρημένους ανθρώπους πνευματικά, να υπάρχουν μικρότητες, ανθρώπινες μικρότητες, ανθρώπινες ατέλειες. Και λέμε, μα πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος με τόση πνευματική γνώση και όμως να έχει αυτή την ατέλεια, αυτή την μικρότητα? Ο λόγος είναι διότι ίσως δεν το πρόσεξε να το πολεμήσει, ή μερικές φορές και ίδια η χάρη του Θεού αφήνει, είναι γεγονός, και στους ανθρωπίνους ακόμα τελείους ανθρώπους, ανθρώπινες ατέλειες, για να φαίνεται η ανθρώπινη αδυναμία. Όμως σε εμάς που είμαστε στα στάδια του αγώνος, είναι το πρώτο που συμβαίνει. Δεν επισημαίνουμε ή δεν θέλουμε να παραδεχτούμε ή δεν εντοπίσαμε ακριβώς τις αιστείες μολύσεως της ψυχικής μας υγείας. Και έτσι αφήνουμε εκείνον τον χώρο να αρρωστά, να είναι αρρωστημένος. Δεν τον πολεμούμε. Μας πολεμά, ξέρω εγώ, η φιλαργυρία. Μπορεί να προσευχόμαστε, να πηγαίνουμε στην εκκλησία, να κάνουμε νηστείες, αγρυπνίες, να διαβάζουμε όλη μέρα βιβλία πνευματικά, να μην είμαστε κοσμικοί άνθρωποι, και όμως φιλαργυρία. Νοσούμε από τη φιλαργυρία. Δεν τον πολεμούμε τη φιλαργυρία. Αφού δεν την πολεμούμε, άρα δεν θεραπεύεται και παραμένει εκεί. Και βλέπεις ανθρώπους να είναι στην εκκλησία, να είναι άνθρωποι, ξέρω εγώ, πνευματικοί, και όμως να πάσχουν από το πάθος της φιλαργυρίας ή από το πάθος της φιλοδοξίας ή το πάθος, ξέρω, να θίγονται εύκολα ή να είναι καχύποπτοι ή χίλια δυο άλλα πράγματα τα οποία είναι σαν στίγματα πάνω στη ζωή μας και δεν δικαιολογούνται βέβαια, διότι εάν πούμε ότι φταίει ο Θεός, τότε επιρρύπτουμε την ευθύνη εις το Θεό, ενώ ο Θεός είναι τέλειος ιατρός. Εμείς φταίμε, εμείς δεν αφήνουμε τον Θεό να ενεργήσει. Πολύ δε περισσότερον εάν μας πιάνουν εκείνες οι εξυπνάδες μας και αρχίζουμε να ερμηνεύουμε το Ευαγγέλιο σύμφωνα με τη γνώμη μας. Εκεί είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Ακούεις κάτι εξηγήσεις και κάτι θεωρίες, άνω ποταμό. Λες, μα παιδί μου, έτσι λέει το Ευαγγέλιο, έτσι λέει ο πατέρας. Ναι, αλλά εγώ το ερμηνεύω ότι είναι έτσι. Ξέρω εγώ, όταν ακούμε τη λέξη δαίμονας ή σατανάς, ας πούμε, ναι, ο σατανάς δεν είναι ο σατανάς, είναι μια κακή ιδέα, μια κακή ενέργεια, ξέρω εγώ, κάτι ασυναρτησίες πνευματικά δηλαδή, το οποίο, άμα δεν βάλεις τα πράγματα σωστά μέσα σου, άμα δεν τα βάλεις ορθά, άρα δεν θα έχεις ορθό αποτέλεσμα. Φυσικό. Εάν νομίζεις ότι ο σατανάς είναι μια ιδέα, τότε τι θα κάνεις? Θα γίνεις ένας άνθρωπος ηθικός που θα έχεις να παλέψεις με κακές ιδέες και θα βάζεις καλές ιδέες. Για να βγάλεις τις καλές ιδέες θα γίνεις ένας καλός ιδεολόγος, αλλά δεν θα γίνεις ποτέ ένας ορθόδοξος χριστιανός. Γι' αυτόν τον λόγο, μπαίνοντας στην εκκλησία, πρέπει να ταπεινωθούμε, να ταπεινώσουμε το φρόνημα μας, να ταπεινώσουμε την επιρμένη νοφρήν, όπως λένε οι πατέρες, αυτό το νουν των υπερήφανων, ο οποίος κρίνει τη διδασκαλία, όχι την κρίνει με σκοπό να την προσλάβει, αλλά την κρίνει και διαλέγει από αυτή και παίρνει όσα θέλει και πετάει τα άλλα, ή ακόμα χρησιμοποιεί και μεθόδους από εκτός της εκκλησίας.
Χίλια δύο πράγματα υπάρχουν δυστυχώς ανάμεσά μας. Για να μην πούμε βέβαια για τους αιρετικούς, οι οποίοι βέβαια είναι αξιοθρήνητοι άνθρωποι, οι οποίοι απεκόπηκαν από τον ζωηφόρον κορμό της Εκκλησίας και παραμένουν νεκροί πλέον μακράν της ενότητας της πίστεως της Εκκλησίας μας. Και είναι γνωστό ότι εις την Θείαν Ευχαριστίαν μετέχουν και παρίστανται μόνον τα μέλη της Εκκλησίας. Δεν επιτρέπεται να μετάσχει εις την Θείαν Ευχαριστία κανένας αιρετικός και κανένας σχισματικός. Εδώ θέλω να πω ότι όπως η αίρεση δεν επιτρέπει τη συμπροσευχή και την παρουσία και την ενεργών κοινωνία της Θείας Ευχαριστίας, το ίδιο πράγμα και το σχίσμα, όταν κάποιος άνθρωπος για οποιονδήποτε λόγο αποκοπεί από την Εκκλησία, όχι για δογματικούς λόγους αλλά για λόγους τάξεως, να πει κάποιος, ξέρω εγώ ότι εγώ δεν θέλω να είμαι με την Εκκλησία αυτή και κάνω μια άλλη Εκκλησία, όπως έκαμε ας πούμε παλαιομερολογίτες, οι οποίοι εσκέφθηκαν ότι το ημερολόγιο είναι θέμα πίστεως και απέκοψαν τον εαυτό τους από την υπόλοιπη Ορθόδοξη Εκκλησία και κατέστησαν σχισματικοί και έτσι είναι πλέον εκτός της Εκκλησίας και η Εκκλησία δεν τους δέχεται εις την ευχαριστιακή κοινωνία. Δεν έχουμε ευχαριστιακή κοινωνία με τους παλαιομερολογίτες. Εννοώ τους παλαιομερολογίτες οι οποίοι είναι στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Με το παλαιό ημερολόγιο είναι και το Άγιον Όρος, είναι τα Ιεροσόλυμα, είναι η Ρωσία, οι Ορθόδοξες Εκκλησίες, αλλά αυτό δεν έχει σχέση. Έχουμε μυστηριακή κοινωνία με όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες και αυτό έχει σημασία για μας. Το εάν πάμε 13 μέρες μπροστά και 13 μέρες πίσω, αυτό δεν έχει σχέση. Η κοινωνία της πίστεως είναι κοινωνία της ευχαριστίας ταυτόχρονα. Από τη στιγμή που δεν έχουμε κοινωνία ευχαριστιακή, δεν κοινωνούμε με τα μυστήρια και δεν τους δεχόμαστε, άρα είναι σχισματική και είναι εκτός Εκκλησίας. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Το δεύτερο είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Είναι η ενότητα της πίστεως και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Μπορούμε να πούμε ότι το πρώτο αφορά την πρακτική ζωή μας, το να πιστεύουμε όσα πιστεύει η Εκκλησία, να δεχόμαστε όσα δέχεται η Εκκλησία, να αφήνουμε τον εαυτό μας εις την θεραπευτική μέθοδο των πατέρων και της Εκκλησίας και δεύτερον να έχουμε την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Μπορώ να πω ότι το δεύτερο είναι αποτέλεσμα του πρώτου. Όταν όλα αυτά τα κάνουμε όπως πρέπει, τότε κοινωνούμε με το Πνεύμα του Άγιον. Η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος δεν είναι κάτι το αφηρημένο αλλά κάτι το πραγματικό, είναι κάτι το οντολογικό, το υπαρξιακό. Όταν κοινωνείς με το Πνεύμα του Άγιον, καταλαβαίνεις ότι διοχετεύεται μέσα σου αυτή η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορεί να έχει το Άγιο Πνεύμα και εσύ να μην το καταλαβαίνεις, αλλά φαίνεται, ενεργεί στην ψυχή μας με ποικίλους τρόπους. Το Πνεύμα του Άγιον ενεργεί κάθε φορά ίσως όπως αυτό θέλει και παιδαγωγεί την ψυχή του ανθρώπου, την διδάσκει, την νουθετεί, την μεγαλώνει, την δυναμώνει. Άλλοτε δίδει στην ψυχή κατάνοιξη, άλλοτε δίδει χαρά, άλλοτε δίδει θλίψη, άλλοτε δίδει γλυκύτητα, άλλοτε δίδει οδύνη, ό,τι χρειάζεται κάθε φορά στη ψυχή προκειμένου η ψυχή να απολαύσει την υγεία της. Ακόμα μπορούμε να πούμε ότι πραγματικά μέλη της Εκκλησίας είναι όσοι έχουν αυτήν την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Αυτοί οι άνθρωποι που κοινωνούν με το Πνεύμα του Άγιον, ενεργεί μέσα τους το Πνεύμα του Άγιον, είναι ζωντανά μέλη της Εκκλησίας. Όπως βλέπετε σε ένα σώμα, όπου κυκλοφορεί το αίμα, τα μέλη είναι ζωντανά. Όταν πάψει η κυκλοφορία του αίματος, το μέλος εκείνο είναι νεκρόν, είναι νεκρό μέλος. Το ίδιο συμβαίνει δυστυχώς και μέσα στην Εκκλησία. Είμαστε όλοι βαπτισμένοι εις το όνομα της Αγίας Τριάδος και είμαστε μέλη της Εκκλησίας. Αλλά πώς είμαστε μέλη της Εκκλησίας πραγματικά? Μέλη της Εκκλησίας πραγματικά είναι όσοι έχουν την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Είναι μέλη Χριστού, είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Είναι αυτοί οι οποίοι δια της ενότητας της πίστεως, δια του πρακτικού αγώνος, έφτασαν πλέον να γίνουν ναός του Θεού.
και μέσα τους κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο, λειτουργεί ο Θεός μέσα τους και ολόκληρος ο άνθρωπος, ψυχείται και σώματι, εφορείται και λειτουργείται και ενεργείται από το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι ζητούμε λοιπόν σε Θεία Λειτουργία να γίνομαι κοινωνή του Πνεύματος του Αγίου. Ο σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος, έλεγε ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας. Εάν δεν αποκτήσουμε το Πνεύμα το Άγιο, τότε ακόμα είμαστε στα νηπιακά στάδια, ακόμα είμαστε στα ηθικά επίπεδα. Όσα κάνουμε είναι ηθικές αρετές, δεν είναι οντολογικές αρετές, είναι ηθικές αρετές. Είμαστε καλοί άνθρωποι, κάνουμε καλά έργα, κάνουμε καλές πράξεις, ερχόμαστε στην Εκκλησία, κάνουμε τα λεγόμενα θρησκευτικά μας καθήκοντα, δηλαδή γίνονται όλα καθήκοντολογία, αλλά είναι ουσιαστικά νεκρά. Κάθε πράγμα, κάθε ενέργεια που δεν μετέχει του Αγίου Πνεύματος είναι νεκρή, όσον καλή κι αν είναι. Γι' αυτό βλέπετε ότι δεν είναι μέτρο σύγκρισης τα καλά έργα. Πολλοί λένε ότι γιατί να μην είμαι μασόνος αφού κάνουν καλά έργα. Δεν κάνουν καλά έργα. Γιατί να μην είμαι, ξέρω εγώ, Lions αφού κάνουν καλά έργα. Ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο ρώτατε και αυτά όλα που υπάρχουν. Και τι διαφορά έχει το ένα από το άλλο. Τι διάφορα έχουν τα καλά έργα αυτών όλων των οργανώσεων από τα καλά έργα της Εκκλησίας του Χριστού. Η διαφορά είναι η εξής. Τα μεν έργα εις την Εκκλησία δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά είναι το μέσον με το οποίο μας οδηγούν εις την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Αφού προηγηθεί η ενότητα της πίστεως, αφού προηγηθεί η πρακτική εφαρμογή όλων όσων παρέδωσε η Εκκλησία ως θεραπεία του επτωκότους ανθρώπου, τότε οδηγούμαστε δια των πράξεων ή στην απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Ενώ εκτός Εκκλησίας τα καλά έργα είναι αυτός ο σκοπός. Κάνουμε καλά έργα γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι, πρέπει να είμαστε καλοί άνθρωποι, κοινωνικοί, και χώρια που μετέχουν όλα αυτά τα καλά έργα σε έναν κολυμπούν μάλλον σε ένα πέλαγος καινοδοξίας, καθροπαρέσκειας και υπερηφανίας. Γιατί βλέπετε, κάνουν καλά έργα όλοι σε αυτές τις κινήσεις, αλλά οι ταπέλες δεν λείπουν. Οι φωτογραφίες και οι πρωτοσέλιδες στις εφημερίδες, ότι η Λέσχη τάδε έδωσε τόσα εκεί και έδωσε τόσα εδώ και διοργάνωσε αυτόν το πάρτι και αυτόν το φαγητό, και όλες οι φιλάνθρωπες κυρίες, αφού παίξουν τα χαρτιά τους πρώτα, πάνε βέβαια εκεί, ας πούμε, να θυμηθούν και τους φτωχούς. Πράγματα ανίκια, απαράδεκτα με το πνεύμα του ορθόδοξου πνεύμα της Εκκλησίας. Γι' αυτό να ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι φιλανθρωπικών σωματείων, η Εκκλησία δεν είναι σωματείο, δεν είναι οργάνωση, δεν είναι σύστημα, δεν είναι ιδεολογία, δεν είναι φιλοσοφία. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Μπαίνοντας στην Εκκλησία ενσωματώνεσαι εις το σώμα του Χριστού, γίνεσαι μέλος Χριστού, γίνεσαι ναός του Αγίου Πνεύματος, γίνεσαι πολίτης άλλης βασιλείας, μεταβαίνεις από τα παρόντα εις τα μη βλεπόμενα, εις τα αιώνια, είσαι άλλης ζωής άνθρωπος, άλλος πως σκέφτεσαι, άλλος πως πρέπει να κινείσαι. Γι' αυτόν τον λόγο η Εκκλησία δεν έχει καμιά σχέση με αυτά τα πράγματα. Δεν δέχεται, δεν είναι κριτήριον τα έργα, αλλά κριτήριο είναι πρώτα η πίστης και αποτέλεσμα της πίστεως είναι τα έργα. Προχωρώντας, λέει, τελειώνει η προτροπή του διακόνου να αφήσουμε τους εαυτούς μας και τους άλλους όλους και όλη τη ζωή μας εις τον Χριστό τον Θεό μας. Και συνεχίζει η ευχή του ιερέως, η οποία λέει τα ίδια σχεδόν ως εξής. Τώρα που ο διάκονος απαγγέλει αυτές τις αιτήσεις, ο ιερέας ενώπιον του θυσιαστηρίου μυστικώς προσεύχεται στον Θεό αυτή την ευχή που θα διαβάσουμε, και λέει τα εξής: «Συ παρακατατηθέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε». Δηλαδή, σε σένα παραδίδομαι, παρακατατηθέμεθα, αφήνομαι σαν
παρακαταθήκη αφήνομαι σε σένα τη ζωή μας ολόκληρη και την ελπίδα μας, Δέσποτα φιλάνθρωπε. Είναι συνυφασμένο και όμοιο με την προτροπή του διακόνου να αφήσουμε τα πάντα στα χέρια του Θεού. Ξέρετε, σήμερα ιδίως, όταν ο άνθρωπος καταλάβει αυτό το πράγμα που προσεύχεται, να αφήσει στα χέρια του Θεού όλη τη ζωή του και την ελπίδα του, τι μεγάλο πράγμα είναι τούτο. Να φτάσει ο άνθρωπος να πει στον Θεό, «Θεέ μου, αφήνω στα χέρια σου τη ζωή μου ολόκληρη, και όχι μόνο τη ζωή μου, και την ελπίδα μου ακόμα. Όχι μόνο αυτά τα οποία με απασχολούν τώρα, αλλά και την ελπίδα μου για όλα όσα θα έρθουν». Αυτό το πράγμα, αυτή η πίστη, αυτή η προσευχή, είναι έναν ισχυρό θεμέλιο, έναν ισχυρότατο θεμέλιο, πάνω στο οποίο χτίζεις τη ζωή σου ολόκληρη, το οποίο δεν σαλεύει με τίποτα. Είναι σαν έπεσε σε μια θάλασσα, σε ένα ωκεανό γεμάτο κύματα, γεμάτο φουρτούνες, γεμάτο κινδύνους, και ξαφνικά βρίσκεις έναν ισχυρό βράχο, ο οποίος δεν σαλεύει με τίποτα, και βγαίνεις πάνω στο βράχο και αισθάνεσαι πλέον απόλυτη ασφάλεια. Η ζωή μας είναι ένα πέλαγος, και το ξέρουμε όλοι αυτό το πράγμα, και η μεγαλύτερη ακόμα περισσότερο, γιατί όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, καταλαβαίνει, δέχεται χτυπήματα, δέχεται απογοητεύσεις, δέχεται τραύματα, δέχεται πιέσεις, χίλια δυο πράγματα, από τα πιο τραγικά μέχρι τα πιο πράγματα που ποτέ μας δεν διανοηθήκαμε. Δεχόμαστε τόσες πολλές δυσκολίες που πράγματι η ζωή μας είναι ένα πέλαγος θλίψεων. Ένα πέλαγος θλίψεων. Λέει κάπου η γραφή, παρομοιάζει την γη αυτή εις την κοιλάδα του κλαθμόνος, λέει την γη. Την παρομοιάζει σαν μια κοιλάδα, σαν μια πεδιάδα, σε έναν χώρο, ο οποίος είναι ο χώρος του κλάματος. Η κοιλάδα του κλαθμόνος είναι η γη αυτή. Νομίζετε ότι υπάρχει ή υπήρξε ποτέ άνθρωπος στον κόσμο ο οποίος δεν πόνεσε? Είναι αδύνατον πράγμα. Κανένας άνθρωπος. Οι πάντες, και ο πιο πλούσιος άνθρωπος, ο πιο ευδαίμων άνθρωπος, και αυτός επόνεσε, και αν δεν πόνεσε ποτέ του, επόνεσε την ώρα του θανάτου του. Εκείνη την ώρα του θανάτου που είσαι ενώπιον του τέλους και δεν σου μένει τίποτα, ίσως ελάχιστα δευτερόλεπτα ή ελάχιστα λεπτά, και βλέπεις τα πάντα γύρω σου να καταραίουν, να πάβουν, να σταματούν, να απειλείται η ζωή σου, η ύπαρξη σου, ό,τι έχτισες, ό,τι απέκτησες, ό,τι έχεις και δεν έχεις, όλα τελειώνουν, όλα τελειώνουν. Εκείνη την ώρα είναι ο άνθρωπος γεύεται ένα πολύ πικρό ποτήρι και θέλει πολύ πολύ δύναμη και πολύ ετοιμασία εκ των προτέρων να αντιμετωπίσει την ώρα του θανάτου. Έστω και αυτήν την ώρα λοιπόν, και εάν πούμε ότι κάποιος άνθρωπος πέρασε όλη τη ζωή γεμάτη ευτυχία, τότε η ώρα του θανάτου θα τον διαψεύσει και θα τον απογοητεύσει, εάν σε αυτήν τη ζωή επένδυσε αλλού την ελπίδα του και την δύναμή του. Σας το είπα πολλές φορές ότι η εντολή του Θεού είναι ουσιαστικά μία. Ξέρετε ποια είναι η εντολή του Θεού? Όπως είπαμε, η πρώτη και μοναδική εντολή του Θεού: να αγαπήσεις τον Θεό με όλη σου την ύπαρξη. Από τη στιγμή που δεν εφαρμόζουμε αυτό το πράγμα, έχουμε παρενέργειες, δηλαδή έχουμε λάθος πράγματα. Όταν βλέπουμε την απελπισία να μας στραγγαλίζει, όταν βλέπουμε να πνιγόμαστε, όταν βλέπουμε να φτάνουμε σε σημείο καταστροφής, να επιθυμούμε την καταστροφή μας, γιατί απογοητευτήκαμε, ξέρω εγώ, από αυτά που είναι γύρω μας, και τα πλέον ακόμα ευγενικά στοιχεία που μας αποτελούν, το παιδί μας, τον άντρα μας, την υγεία μας, τα σπίτια μας, να μας εγκαταλείπουν ή να μας προδίδουν, τότε τι γίνεται? Τότε κρίνεται το που εδώσαμε όλη τη δύναμη της υπάρξεώς μας. Εάν τηρήσαμε την εντολή του Θεού,
τότε θα ξέρετε ότι με πολλήν καυτερία και πολλήν έτσι ανοχή να αντιμετωπίζουμε τα πάντα. Είμαστε ελαστικοί, αντέχουμε, δεν απελπιζόμαστε. Γιατί? Γιατί δεν είχαμε την ελπίδα μας σε έναν άνθρωπο, έστω και αν αυτός ήταν ο σύζυγός μας, ήταν το παιδί μας, ήταν ο εαυτός μας, αλλά την ελπίδα μας την είχαμε στον Θεό. Και ο Θεός είναι ο μόνος που ποτέ δεν απογοητεύει τον άνθρωπο. Όχι, δεν τον απογοητεύει, αλλά παραμένει και η μόνη ελπίδα του. Και ακόμα και την ώρα του θανάτου του, η μόνη ελπίδα είναι ο Θεός. Η μόνη ελπίδα του ανθρώπου που δεν χάνεται, αλλά ισχυροποιείται περισσότερο, είναι ο Θεός. Και εκείνη την ώρα του θανάτου ακόμα. Ενώ τα άλλα όλα παραμένουν άπρακτα. Ποιος μπορεί να σε βοηθήσει εκείνη την ώρα? Ούτε το παιδί σου, ούτε ο σύζυγός σου, ούτε ο εαυτός σου, ούτε τα χρήματά σου, ούτε η θέση σου. Μακάρι να είσαι ο πρόεδρος της Αμερικής. Θα πεθάνεις κι εσύ όπως πεθαίνει και ο τελευταίος άνθρωπος. Δεν μπορεί να σε σώσει κανένας. Ξόδευσε όσα εκατομμύρια θέλεις. Δεν γίνεται τίποτα. Θα περάσεις από αυτήν την ώρα και από αυτήν την πύλη που θα σε οδηγήσει γυμνών και αδύνατων ενώπιον του Θεού. Μόνο ο Θεός εκείνη την ώρα μπορεί να συμπαρασταθεί στον άνθρωπο και τίποτα άλλο. Άρα ο Θεός είναι η ακατέσχυντος ελπίδα μας. Είναι η ελπίδα που ποτέ δεν θα μας κατεσχύνει και δεν θα μας αφήσει. Έτσι όταν ο άνθρωπος βιώσει αυτήν την πίστη, ξέρετε πόσο μετά άνετη είναι η ζωή του. Πάρα πολύ άνετη. Δεν τρομάζει ο άνθρωπος. Δεν φοβάται. Τι να φοβηθεί? Έλεγαν στον Άγιο Χρυσόστομο, ξέρεις, η βασίλισσα έχει εναντίον σου πάρα πολύ άσχημες διαθέσεις, γιατί την ήλεξες και θα σου κάνει μεγάλον κακό. Και έλεγε, τι θα μου κάνει? Τι μπορεί να μου κάνει? Δεν φοβούμε τίποτα. Μόνο ένα πράγμα φοβούμε, την αμαρτία. Η αμαρτία τη φοβούμε, γιατί η αμαρτία μπορεί να με χωρίσει από τον Θεό. Όπως είπε ο Χριστός, μη φοβάστε από αυτούς που μπορούν να σκοτώσουν το σώμα σας. Να φοβηθείτε από αυτούς που μπορούν να σκοτώσουν η ψυχή σας. Δηλαδή την αμαρτία να φοβάστε, που μπορεί να σας επιφέρει αιώνιον όλεθρον. Τα άλλα δεν λένε τίποτα. Έτσι κι αλλιώς είναι τα παρόντα, είναι παρερχόμενα, είναι μάτια, είναι φθαρτά. Ό,τι και να κάνεις, δεν πρόκειται να τα διατηρήσεις. Ήρθε αυτές τις μέρες κάποιος γνωστός μου και μου λέει το εξής. Ή μου λέει σε ένα τραπέζι, τέσσερις μέρες, πριν μερικές μέρες, σε ένα τραπέζι, επίσημο τραπέζι. Υπήρχαν διάφοροι επίσημοι άνθρωποι της κοινωνίας. Και εκεί στο τραπέζι που τρώγαμε ήταν κάποιος κύριος, ο οποίος έχει έναν, πώς το λένε αυτό, έχει μια τηλεόραση, σταθμό, μάλλον όχι και ράδιο, δεν ξέρω. Τηλεόραση και ράδιο μάλλον. Αλλά μια τηλεόραση που έχει μεγάλη εμβέλεια, ας πούμε έτσι, την ακούει όλη η Κύπρος, μπορεί να ακούν και στο εξωτερικό, δεν ξέρω. Και τρώγοντας, ο κύριος αυτός είπε ότι, και ήθελα να μου το πει εμένα κατατρομαγμένος και λυπημένος, ότι πάτερ, ξέρεις, πρόσεχε, διότι αυτός ο κύριος είπε ότι τώρα μόλις τελειώσει το σκάνδαλο με τον δεσπότη Λεμεσού, θα αρχίσει με σέναν και θα σε κάνει να φύγεις από την Κύπρο και θα διαλύσει τις ομιλίες σου και πρέπει, λέει, να εξαρθρώσουμε αυτό το φαινόμενο που λέγεται Πάτερ Αθανάσιος και είμαστε έτοιμοι τώρα μόλις τελειώσουμε αυτά τα σκάνδαλα που ασχολούμαστε να τον αρπάξουμε εκείνο. Λέω, χρυσή ευκαιρία διαφήμισης. Είναι γεγονός ότι έχει καιρό να μας διαφημίσουν. Τι θα μου κάνει? Πες του να αρχίσει τώρα, μας έχει αγωνία. Αρχίσει νωρίς, τώρα που νωρίς. Τι θα κάνει? Μα τι προσδοκούμε σε αυτόν τον κόσμο? Δηλαδή τι θα μου κάνει? Μήπως πάω για βουλευτής και θα χάσω τους οπαδούς μου? Μακάρι να καταφέρει να με αποστραφούν όλοι, να μην είναι το κεφάλι μου ήσυχο. Όταν δεν προσδοκούμε τίποτα από αυτόν τον κόσμο, δεν έχουμε καμία ανησυχία. Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος? Νομίζουμε ότι είμαστε παντοδύναμοι. Ας κάνει ο καθένας ό,τι νομίζει.
έχει, όπως έλεγε και ένας, έχει ευλογία να με κατηγοράς όπου θέλεις, όπως θέλεις και όποτε θέλεις. Έχεις ευλογία, μην διστάσεις, να μην αισθάνεσαι καμία τύψη συνειδήσεως. Είσαι τελείως ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις. Ξέρετε ότι έτσι είναι η πορεία μας μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι τα πράγματα. Έτσι είναι. Δηλαδή, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, και ο καθένας, και εσείς ο καθένας όπου βρίσκεστε, και εγώ και ο καθένας μας, μπορούμε να δεχθούμε την νοοτροπία του κόσμου τούτου προκειμένου να αρνηθούμε την υπόστασή μας. Λέω με τον εαυτό μου ότι εάν είμαστε πριν 100 χρόνια, πριν 150 χρόνια, εδώ σε αυτόν τον τόπο, ή αν αύριο μας πιάσουν οι Τούρκοι, τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι ιερείς, να τουρκέψουμε και να μην λέμε τον λόγο του Θεού γιατί θα θυμώνει ο Τούρκος? Αν είμαστε στη Ρωσία, έτσι, πριν 10 χρόνια, ή στην Αλβανία, ή σε αυτές τις χώρες που υπήρχε ένας διωγμός κατά της Εκκλησίας, τι έπρεπε να κάνουμε? Να κλείσουμε το στόμα μας, να μην λέμε τον λόγο του Θεού γιατί περάζονται, γιατί ενοχλούνται οι άλλοι? Έτσι είναι η φύση των πραγμάτων. Η πορεία μας είναι αυτή. Δεν υπάρχει άλλου είδους πορεία. Η πορεία μας είναι αυτή. Θα περάσουμε για αυτόν τον δρόμο. Αλλά όμως δεν μπορούν αυτά τα πράγματα να μας νικήσουν. Γιατί? Ούτε να μας φοβήσουν. Διότι εμείς έχουμε έναν, πώς να πούμε, έναν όχημα, ας το πούμε έτσι. Έναν όχημα το οποίο υπερβαίνει τα νέφη. Όπως ένα αεροπλάνο που βγαίνει πάνω από τα νέφη. Και ότι για να κάνεις, αυτό δεν μετέχει της κακοκαιρίας. Η κακοκαιρία είναι από τα σύννεφα και κάτω. Δεν είναι από τα σύννεφα και πάνω. Απλώς ξέρεις ότι υπάρχει μια θύελλα. Αλλά δεν συμβαίνει τίποτα. Θυμάμαι κάποτε ένας ενάρετος άνθρωπος. Κάποιος έγραφε, ένας δημοσιογράφος έγραφε κάθε μέρα αντίον. Έγραφε συνέχεια. Και συναντήθηκα μια μέρα. Του λέει, κοίταξε παιδί μου, του λέει, μη ρίχνει συνέχεια σφαίρες εναντίον μου. Είναι σαν να πυροβολείς έναν νεκρόν. Κάνεις τις σφαίρες σου. Δεν έχω κανένα, δεν παθαίνω τίποτα. Πυροβόλα ένα πτώμα. Βάλε ένα νεκρόν άνθρωπο εκεί και πυροβόλα το. Πυροβόλα το όσο θέλεις. Δεν παθαίνει τίποτα. Τι να πάθει, αυτός είναι νεκρός. Δεν έχει τίποτα. Δεν προσδοκά τίποτα από σένα. Γιατί έχει την ελπίδα του στον Θεό. Έτσι και εμείς, εάν την ελπίδα ολόκληρη και τη ζωή μας την παραδώσουμε στον Χριστό, δεν περιμένουμε τίποτα από τους ανθρώπους. Δεν φοβόμαστε τίποτα απολύτως. Ό,τι και αν συμβεί γύρω μας, δεν μπορεί να μας χαλάσει αυτή την βεβαιότητα της ειρήνης, η οποία πηγάζει, όχι γιατί μας επαινούν και μας αγαπούν οι άνθρωποι, αλλά γιατί ελπίζουμε στον Θεό. Βλέπετε, η ειρήνη του κόσμου στηρίζεται εις τα δεδομένα. Δηλαδή λέμε, για να έχουμε ειρήνη πρέπει να έχουμε πόλεμο, να μην κινδυνεύει η ζωή μας, να μην μας απειλούν, να μην πιάσουν την πατρίδα μας, να μην, ξέρω εγώ, κάθε μέρα ζούμε με την αγωνία μιας έκρηξης, ενός πολέμου, ενός σεισμού, μιας αρρώστιας, για να έχουμε ειρήνη. Αυτό όμως το πράγμα δεν ισχύει για τους ανθρώπους εκκλησίας. Ο άνθρωπος εκκλησίας δεν εξαρτάται από τα εξωτερικά δεδομένα. Η ειρήνη του ανθρώπου του Θεού εξαρτάται εάν είναι ο Χριστός μέσα του. Εάν είναι ο Χριστός μέσα του, τότε έχει ειρήνη. Διότι ο Χριστός είναι η ειρήνη ημών. Αυτός ο ίδιος ο Χριστός, το πρόσωπο του Χριστού, είναι η ειρήνη μας. Εξωτερικά μπορεί να μην υπάρχει τίποτα υπέρ μας. Να έχει πόλεμο, να έχει δουλεία, να έχει σκλαβιά, να έχει πίεση, να έχει διωγμόν, να έχει θάνατο. Και όμως μέσα να υπάρχει ειρήνη. Και αυτή είναι η πραγματική ειρήνη του ανθρώπου, όπως και η πραγματική ελευθερία. Λέμε, και είπαμε και πολλές φορές εδώ, μιλούμε για ελευθερία και στην Κύπρο κάθε μέρα ελευθερία θάνατος. Ελευθερία, οδός ελευθερίες, πλατείες ελευθερίες, όλων, περί ελευθερίας, αγώνες οι Έλληνες, αγώνες υπερ ελευθερίας. Καλοί οι αγώνες μας και τίμοι και ένδοξοι, αλλά ο αγώνας της ελευθερίας δεν ξεκινά από τα εξωτερικά πράγματα, αλλά ξεκινά από τα εσωτερικά πράγματα. Εάν δεν γίνεις εσωτερικά ελεύθερος, τότε τι σημασία έχει εξωτερική ελευθερία? Ίσα ίσα που εξωτερική ελευθερία,
όταν δεν είσαι εσωτερικά ελεύθερος, γίνεται επικίνδυνη και γίνεται καμιά φορά καταστροφική. Θυμάστε όσοι προλάβατε την Κύπρο που ήταν ελεύθερη, τη θυμάστε? Από μια άκρη σε άλλη άκρη ήταν ελεύθερη. Την πρόλαβα και εγώ, ήμουν 16 χρονών, 15. Ήταν ελεύθερη Κύπρος και εμείς είμαστε ελεύθεροι. Είμαστε ελεύθεροι? Είμαστε υποδολωμένοι στα πάθη μας? Και τι ήταν, τι ελευθερία έχει Κύπρος? Όπου έβλεπες και όπου κοίταζες, μπορούσες να δεις τα σημεία της εσωτερικής, της πνευματικής σκλαβιάς, όπως συμβαίνει και τώρα. Λέμε τώρα, ξέρω εγώ, η ελεύθερη Κύπρος, η ελεύθερη Λευκοσία, η ελεύθερη Λεμεσός, η ελεύθερη Πάφος, η ελεύθερη Αγία Νάπα. Είναι ελεύθερη? Είναι ελευθερία αυτό το πράγμα? Είναι αυτό το πράγμα αξιοποίηση της ελευθερίας μας? Αν αυτό είναι ελευθερία, τότε τι είναι η σκλαβιά λοιπόν? Είναι μεγάλη υπόθεση να καταλάβουμε ότι αυτά τα πράγματα ξεκινούν από τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου. Εάν έσω εντός του ανθρώπου δεν γίνει αυτή η μεταμόρφωση, η αλλίωση, τότε δεν γίνεται τίποτα. Τότε και τα εξωτερικά ακόμα δουλεύουν στραβά και ανάποδα. Τα εξωτερικά δεν βοηθούσε τίποτα. Τώρα, πώς ο άνθρωπος αποκτά αυτήν την ελπίδα στον Θεό? Πώς αφήνει τη ζωή του στον Θεό ο άνθρωπος? Εντάξει, όσο είπαμε, καλά, το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε όλοι μας, ότι όταν έχουμε τα πάντα στον Θεό είμαστε ειρηνικοί. Αλλά ποιος ο τρόπος, η μέθοδος, ποια είναι αυτή η μέθοδος? Όπως όλη η πνευματική αγωγή αρχίζει από απλά πράγματα, έτσι και το να φτάσει ο άνθρωπος στο σημείο να αφήσει ολόκληρον τον εαυτόν του στα χέρια του Θεού, αρχίζει από τα απλά πράγματα, από την καθημερινότητα στην οποία έχουμε μπροστά μας, από την προσευχή που θα κάνουμε το βράδυ, από το πρόγραμμα των δουλειών μας, εάν μάθουμε να λέμε, ας πούμε, εάν ο Θεός θέλει, το λέει και η γραφή κάπου, να λέτε, αδελφοί, λέει, εάν ο Θεός θέλει και αν είμαστε σε αυτόν τον κόσμο, θα κάνουμε αυτό το πράγμα. Ξέρετε, και αυτή η φράση ακόμα, λέμε, θα κάνουμε, θα φτιάξουμε, θα... πες και ένα, ρε παιδί, μα θέλει ο Θεός. Εάν θέλει ο Θεός, αύριο θα κάνουμε αυτή την εργασία. Και αν ο Θεός μας ευλογήσει, και αν είναι θέλημα Θεού, θα κάνουμε το άλλο, θα κάνουμε το άλλο. Κάνοντας έτσι, ξέρετε, και λέγοντας έτσι, τότε αρχίζει μέσα μας να δουλεύει αυτή η ελπίδα προς τον Θεό. Καταλαβαίνουμε ότι, κοίταξε, δεν μπορείς να τα κάνεις όλα μόνος σου. Δεν κάνεις ό,τι θέλεις, δεν εξαρτάται από σένα. Αλλά βάζεις σαν βάση, έστω και ελεκτικά ακόμα, το θέλημα του Θεού, όπως είπαμε και άλλες φορές. Αν μάθουμε να λέμε δόξα τω Θεώ και ευχαριστούμε τον Θεό, αρχίζει να ενεργεί μέσα μας αυτή η φράση. Το ίδιο και αυτόν ακόμα. Μετά, εάν ό,τι κάνουμε εμείς δεν το απολυτοποιούμε, έτσι, αν ό,τι κάνουμε και όπου επενδύουμε τον ψυχικό μας κόσμο, την αγάπη μας, το ενδιαφέρον μας, τις ενέργειές μας, τις προσπάθειες μας και τα χρήματα μας ακόμα, δεν τα απολυτοποιούμε, αλλά ξέρουμε ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι σχετικά, είναι πεπερασμένα, είναι από εδώ μέχρι εδώ, δεν είναι απόλυτα μεγέθη, είναι σχετικά μεγέθη. Εάν το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, τότε αποκτούμε μέσα στη συνείδησή μας σωστή κρίση των πραγμάτων, σωστή κρίση των πραγμάτων του κόσμου τούτου. Ξέρουμε ότι δεν είναι το παν να σπουδάσεις, και αν δεν πέτυχες να σπουδάσεις, πες πια σε απελπισία. Δεν είναι το παν, ξέρω εγώ, να κάνεις παιδιά, και αν δεν κάνεις παιδιά, άρα είσαι, ξέρω εγώ, άχρηστος. Δεν είναι το παν να έχεις μια ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή. Αλλά το παν είναι ο Θεός. Μόνον αυτό είναι το παν. Τα άλλα όλα σχετικά. Τότε μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους. Και όταν
όταν ακόμα ο άνθρωπος μάθει να χρησιμοποιεί τα πράγματα του κόσμου, όχι απλώς να τα κρίνει, αλλά να τα χρησιμοποιεί σωστά, τότε περιορίζεται και σαν άνθρωπος και ξέρει τα μέτρα του. Δηλαδή δεν παραδίδεται έτσι χωρίς κρίση εις τα υλικά πράγματα. Ναι, είμαστε άνθρωποι, ζούμε μέσα στον κόσμο, έχουμε ανάγκη από όλα όσα υπάρχουν γύρω μας, τα χρησιμοποιούμε με μέτρο. Με μέτρο. Δεν είμαστε ακόρεστοι στη χρησιμοποίηση. Και βέβαια, όπως παντού, εκείνη η ζωτική δύναμη η οποία μας βοηθά στο να ελπίζουμε στο Θεό είναι η προσευχή. Όταν προσευχόμαστε και αφήνουμε στην προσευχή μας τον Θεό, τότε ξέρετε, βλέπουμε το χέρι του Θεού στη ζωή μας. Το βλέπουμε το χέρι του Θεού όταν μάθουμε να προσευχόμαστε. Όταν προσεύχεται ο άνθρωπος, τότε ενεργεί μέσα στην ψυχή του τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δυναμώνει η ψυχή μας. Αποκτά η ψυχή μια άλλη γεύση της ζωής αυτής. Αποκτά άλλα αισθητήρια. Ανοίγουν τα μάτια της ψυχής και κρίνει άλλος προς τα πράγματα. Και έρχεται η ώρα της δοκιμασίας. Εκείνη την ώρα είναι η ώρα των εξετάσεων. Εκείνη την ώρα θα φανείς τι έμαθες, αν έμαθες το μάθημά σου. Έρχεται η ώρα που ο άνθρωπος κρίνεται. Συμβαίνει στη ζωή του μια φοβερή κρίση, ένας πειρασμός, μια δύσκολη ώρα που μπορεί να είναι πολύ, πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη. Και εκείνη την ώρα κρίνεται η ζωή σου ολόκληρη από το τι στάση θα κρατήσεις απέναντι σε αυτό το γεγονός. Ή ακόμα, όπως σας είπα και άλλες φορές, υπάρχουν ώρες στη ζωή μας που κρίνεται η ζωή μας και η παρούσα και η μέλουσα από έναν ναι και από έναν όχι, το οποίο μπορεί να διαρκέσει ορισμένα λεπτά. Μπορεί να καταστραφεί ο άνθρωπος, ξέρετε, λέγοντας ένα ναι, και μπορεί να σωθεί λέγοντας έναν όχι, το οποίο όμως μπορεί να έχει σημασία ζωής και θανάτου. Έτσι έκαναν οι μάρτυρες. Οι μάρτυρες ήταν ένα ναι και έναν όχι. Τους έλεγαν, είσαι χριστιανός? Ναι. Το ναι σήμαινε θάνατος. Αν έλεγαν όχι, σήμαινε ότι ζούσε. Φτάσαμε πριν περασμένο μήνα μια μητέρα με τρεις κόρες, την Αγία Σοφία, με τα τρία της παιδιά, την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Η πίστη ήταν 12 χρονών, η ελπίδα ήταν 11 και η αγάπη ήταν 7 ή 9 νομίζω. Σε αυτήν την ηλικία τρεις κόρες πήγαν στον ηγεμόνα, τις έπιασε, ήταν διωγμός και η μάνα ήταν παρόν. Είπε, είναι χριστιανά τα παιδιά? Η μάνα είπε ναι. Τα παιδιά απάντησαν ναι. Και αυτές οι τρεις κόρες, τα παιδάκια, μικρά παιδάκια, 7 χρονών, 11 χρονών, 12 χρονών. Αυτά τα παιδάκια είχαν μαρτυρικό θάνατο μπροστά στη μητέρα τους. Και η μητέρα, η Σοφία, δεν αντέδρασε. Δεν είπε ότι εν πειράζει μάνα, με μωρά, όπως λέμε εμείς, εν μωρών το καημένο, εν πειράζει. Ανάγκη να πει στο χριστιανό που ξέρει το καημένο το μωρό, 7 χρονών. Που ξέρει. Δεν έβαλε τα παιδιά της να αρνηθούν, αλλά προτίμησε τον θάνατο των παιδιών της. Γιατί? Γιατί πριν το θάνατο των παιδιών της επέθανε η ίδια για την αγάπη του Χριστού. Ξέρετε, εσείς είστε γονείς και ξέρετε πόσο δύσκολο πράγμα είναι να χάσεις παιδί. Και φανταστείτε τι δυσκολότερο είναι να βλέπεις το θάνατο του παιδιού σου και να ξέρεις ότι μπορεί να γλιτώσει το παιδί σου. Να διαβάζετε τους βίους των Αγίων και τους βίους των μαρτύρων, να δείτε εκεί άθλους, να δείτε ήρωες, ηρωίδες, μητέρες κυρίως, οι οποίες ενεθάρρυναν τα παιδιά τους στο μαρτύριο. Τα ενεθάρρυναν και ήταν εκεί δίπλα. Μήπως και το παιδί δηλειάσει το μαρτύριο και αρνηθεί τον Χριστό. Γιατί, μήπως ήταν τέρατα αυτές, δεν ήταν μητέρες αυτές.
Θυμάμαι μια φορά στο Άγιον Όρος ήρθε ένα παιδί να γίνει μοναχός σε ένα μεγάλο γέροντα, πολύ μεγάλο γέροντα, ο οποίος διεκρίνεται για την ακρίβεια της συνειδήσεώς του. Και ήταν πολύ καλό παιδί αυτός. Τέλειωσε το πανεπιστήμιο, ήρθε να γίνει μοναχός στην έρημο, εκεί στα Κατουνάκια, στην έρημο. Πήγε στο γέροντα και σε κανένα μήνα ήρθαν οι γονείς του, η μητέρα του και οι αδερφές του, βέβαια δεν μπορούσαν να έρθουν στο Άγιον Όρος, έμειναν εκτός Αγίου Όρους. Και ο πατέρας του έστειλαν μήνυμα, οι γονείς σου είναι στην Ουρανούπολη, στο χωριό, το τελευταίο χωριό πρώτο Αγίου Όρους, έλα να τους δεις. Ρωτάει τον γέροντα, γέροντα να πάω να δω τους γονείς μου. Ο γέροντας λέει, παιδί μου, όπως θέλεις. Είσαι ελεύθερος, είσαι δόκιμος, είσαι ελεύθερος, κάνε όπως νομίζεις. Το παιδί έκρινε ότι έπρεπε να πάει. Πήγε, είδε τους γονείς του, επέστρεψε πίσω. Όταν επέστρεψε πίσω, ήμουν κι εγώ εκεί, έτυχα εκεί. Α, ήρθες, ναι γεροντά, ήρθα, είδες τους γονείς τους, είδα. Μητέρα σου είναι καλά, καλά, πατέρα σου καλά, αδερφές σου καλά. Ωραία παιδί μου, τώρα που ήρθες, μάζεψε τα πράγματά σου και φύγε. Αυτός έπεσε από τα σύννεφα. Πού να πάω? Α, δεν γίνεται. Εδώ δεν μπορείς να μείνεις, παιδί μου. Δεν μπορείς να μείνεις εδώ. Μα γέροντα, τίποτα. Έκλαιγε, θρυνούσε, του λέει, άκουσε, παιδί μου. Μην κλαίεις. Θαύματα να μου κάνεις τώρα μπροστά μου. Νεκρούς να με αναστήσεις. Εδώ δεν μένεις. Εδώ είναι έρημος. Εδώ υπάρχει ακρίβεια. Και εμένα με γέννησε μάνα. Όπως και σένα. Για την αγάπη του Χριστού όμως. Εγώ δεν είχα, να πεις αυστηρότητα. Ναι, αυστηρότητα. Εκεί, ο τόπος εκείνος, επεβάλλεται την αυστηρότητα εκείνη. Για αν θέλει κανείς να φτάσει σε μεγάλα μέτρα, πρέπει να τηρήσει μεγάλη αυστηρότητα. Αλλά βλέπει κανείς ότι λέει, το συνδέω με τα προηγούμενα που έλεγα, και έλεγε αυτός ο γέροντας. Το έλεγε συχνά, όταν κανείς του λέγε, ξέρεις, η μητέρα μου, η αδελφή μου, λέγε, παιδί μου, και εμάς μητέρες μας γέννησαν. Ναι, αλλά όμως πρέπει να ξέρεις να αξιοποιείς μέσα σου τις σχέσεις. Ποιες είναι οι σχέσεις σου με τον Θεό, ποιες είναι οι σχέσεις σου με τους γονείς σου, ποιες σχέσεις με τον κόσμο. Εάν μέσα στην οικογένεια, όταν παντρεύεσαι, έτσι, δεν μπορεί να πάει να πεις στη γυναίκα σου «η μάνα μου». Της είπες «η μάνα μου» μια φορά, της είπες «η μάνα μου» δύο φορές, την τρίτη φορά πας στη μάνα σου. Έτσι είναι. Σου πει, τι γίνεται εδώ, η μάνα σου και η μάνα σου. Αυτά αφορούν τους άνδρες. Έτσι, να μάθουν να προσέχουν. Η λέξη μάνα στον άνδρα είναι απαγορευμένη όταν είναι παντρεμένος. Εάν θέλει να περάσει καλά. Δεν μπορεί να λέει σπίτι του η μάνα μου, και έτσι η μάνα μου, και αλλιώς η μάνα μου, και έτσι μαγειρεύε η μάνα μου, και έτσι μου η μάμα μου. Φανταστείτε λοιπόν περισσότερο σε άλλες καταστάσεις. Ναι, πως ο άνθρωπος υπερβαίνει τους νόμους της φύσεως και μέσα στο γάμο ακόμα. Και μέσα στο γάμο ακόμα υποχρεούται, λέει ο Χριστός, ένα και τούτο καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα. Οφείλει να καταλήψεις μέσα στο γάμο τη μάνα σου και τον πατέρα σου. Δεν δικαιούται να μπει η μάνα σου και ο πατέρας σου στο γάμο. Και αν επιμένει πρέπει να την βγάλεις έξω. Αν της πεις εδώ μέσα, δεν μπορείς να μπεις εσύ. Μπορεί να είσαι μάνα μου, αλλά μέσα στο σπίτι μου δεν μπορείς να μπεις. Δεν έχεις χώρο. Διότι μέχρι εδώ είναι η εξουσία σου. Μέχρι εδώ είναι οι σχέσεις μας. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στις σχέσεις μας με τον Θεό. Στις σχέσεις μας με τον Θεό δεν μπορούν να μπουν άλλα πράγματα. Δεν χωράει τίποτα. Και το απέδειξαν οι Άγιοι, το απέδειξε όλοι αυτά τα εκατομμύρια της χωρίας των Αγίων που υπερέβησαν τους νόμους της φύσεως. Το να αρνηθεί το παιδί τη μάνα του είναι εύκολο, αλλά να αρνηθεί μάνα το παιδί νομίζω είναι αδύνατο. Κι όμως μέσα στους Αγίους έχουμε αυτά τα παραδείγματα των Αγίων μας, οι οποίοι οι ίδιες οι μητέρες παρέδιδαν τα παιδιά τους στο μαρτύριο και στάθηκαν δίπλα από τα παιδιά. Γιατί οι μητέρες ακριβώς έλαβαν αυτήν την βεβαιότητα της πίστεως
και υπερεύησαν τα παρόντα πράγματα, γιατί είχαν την ολόκληρη την πίστη, την ελπίδα, την αγάπη εις τον Θεό. Δεν αγαπούσαν αρρωστημένα τα παιδιά τους όπως τα αγαπούμε εμείς. Τώρα έμειναν 2-3 λεπτά, απλώς θέλω να σας πω, απαντήσω σε μια ερώτηση που κάποιος με έστειλε ταχυδρομικός στο μοναστήρι. Είναι απλή ερώτηση, αλλά αφού την έστειλε να μην την παραβλέψω. Ας πούμε ότι βρούμε τώρα που είναι. Κάποιος ρωτάει πόσο σοβαρό αμάρτημα είναι να βρίζει κάποιος από συνήθεια και να βάζει κατάρες στα μέλη της οικογένειάς του, και αν κάποιος επικαλεί τον Θεό να τον κάψει, αν λέει αλήθεια και πολλές φορές λέει θα πάω να σκοτωθώ γιατί δεν κάνουν οι άλλοι όπως αυτό θέλει. Βέβαια είναι απλό να πούμε ότι αυτά πράγματα δεν είναι σωστά, αλλά να ξέρετε ότι το να καταρρώμαστε άλλους ανθρώπους ή να καταρρώμαστε τον εαυτό μας είναι και μεγάλη αμαρτία, αλλά είναι και εκδήλωση μεγάλης κακίας. Όπως όταν ευχόμαστε και λέμε ο Θεός να έχει καλά αυτόν τον άνθρωπο, ο Θεός να τον ευλογεί, ο Θεός να του δώσει όλη τη χάρη του και όλη την ευλογία του, είναι μία ευχή η οποία βγαίνει από μία καρδία που αγαπά και είναι, ας το πούμε, μία ενέργεια, αγαθή ενέργεια, πνευματική ενέργεια που εκπέμπεται στον άλλον άνθρωπο. Και οι κατάρες είναι μία κακή ενέργεια που εκπέμπονται στον άλλον, αλλά να ξέρετε ότι η κατάρα πριν πάει να πιάσει τον άλλον, σε πιάσει εσένα που την είπες. Έτσι είναι η κατάρα. Η κατάρα πριν πιάσει αυτόν που πήγε, που δεν τον πιάνει πάντα, σε πιάσει εσένα που την λες πρώτα. Και η κατάρα έρχεται πίσω, η κατάρα επιστρέφει πίσω σε αυτόν που την είπε. Γι' αυτό να προσέχουμε, να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην καταρρώμαστε, αλλά μάλλον να ευχόμαστε, πάντοτε να ευχόμαστε. Και όταν έχουμε δυσκολίες και με άλλους ανθρώπους, και όταν άλλοι άνθρωποι τέλος πάντων δεν μας καταλαβαίνουν ή έχουμε δύσκολες σχέσεις, τότε να προσεύχεστε. Η προσευχή είναι αυτή η αγαθή ενέργεια που εκπέμπεται και προκαταλαμβάνει τον άλλον άνθρωπο και βοηθά σε αφάνταστο σημείο τη διάθεση του άλλου ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να μάθουμε να διδάξουμε τον εαυτό μας να διάγεται αγαθός, να διάγεται με πολύ αγάπη προς τους άλλους. Επίσης, κάτι που υπάρχει κυρίως στους νεότερους, νομίζω, δεν ξέρω και στους μεγαλύτερους, αυτή η κακή συνήθεια να λέμε άσχημες λέξεις. Αυτό το πράγμα, έστω και αν είναι συνήθεια, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή είναι συνήθεια δεν είναι κακό ή δεν είναι αμαρτία. Αλλά ξέρετε πόσο άσχημο πράγμα είναι να ακούς ανθρώπους να εκφράζονται με άσχημα λόγια. Μα ο λόγος μας είναι έκφραση του εσωτερικού μας περιεχομένου. Όταν ακούς τον άλλον να μιλά και να προσφωνεί τον άλλον υβριστικά, να τον προσφωνεί εσχρολογώντας, να τον προσφωνεί, ξέρω εγώ, με 1000 ακατανόμαστα πράγματα, δηλαδή, μα τι συμβαίνει, ας πούμε, δηλαδή, τι είναι το πράγμα, ας πούμε, έτσι εκφράζονται. Σαν κάποια παιδιά τα οποία, ας πούμε, όταν πάνε να παίξουν, κλωτσάνε στον άλλο. Και δώσουν κλωτσές, ας πούμε. Τι είναι το πράγμα, δηλαδή, έτσι είναι η χειραψία του αυτών των ανθρώπων, το κλωτσοκόπημα. Το ίδιο πράγμα είναι όταν μιλούμε άσχημα. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε, πρέπει να αγωνιστούμε, είναι αγώνας. Να διδάξουμε το στόμα μας να εκφράζεται σωστά. Ξέρετε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ενώ έχουν καλή διάθεση μέσα τους, έχει διάθεση να μιλήσει με καλόν τρόπο, ας πούμε. Έχει διάθεση να είναι ευγενής. Έχει διάθεση καλή προς τον άλλο. Εν τούτης, επειδή κακοσυνήθησε, μιλάει άσχημα. Μιλάει με κακόν τρόπο. Δεν εκφράζει τα συναισθήματά του. Ξέρετε πόσα προβλήματα και μέσα στις οικογένειες. Ο πατέρας, ας πούμε, δεν έμαθε να μιλάει γλυκά, να μιλά μαλακά, να μιλά, ξέρω εγώ, έτσι, ας πούμε, όμορφα.
Έλεγε και ένας γέροντας εκεί στο Άγιο Όρος, βάλε και λίγο σιρόπι ρε παιδί μου στα λόγια σου, κάνε τα λίγο γλυκά, να και το πεις τόσο πικρά. Ένας πικρός λόγος, αν εβουτυμένο μέσα στο σιρόπι, ο άλλος το καταπίνει, σαν το πικρό φάρμακο που το εξωτερικό περίβλημα έχει ζάχαρη. Ένα πικρό φάρμακο, εκείνη η ζάχαρη είναι ωραία, το καταπίνεις, τέλειωσε. Δηλαδή μπορεί να πεις και του άλλου με μια παρατήρηση, αλλά πες με καλόν τρόπο. Μάθε, δίδαξε τον εαυτό σου, αγωνίστου, να το πεις με καλόν τρόπο. Ενώ όταν δεν μάθουμε, τότε ξέρετε, θυμούμε μια κάποτε σε ένα σπίτι, ας πούμε, κάποιος έλεγε, όταν πάω σπίτι, πάντα αυτός ο άνθρωπος λέει, δεν του αρέσει το φαγητό. Ένα καλό, δεν μ' αρέσει. Και εκείνος ο άνθρωπος έτυχε να μου πει κάποτε, ξέρεις πατέρα, δεν είναι ότι μ' αρέσει, μου αρέσει το φαγητό. Αλλά έμαθα να λέω ότι μ' αρέσει. Δεν μπορώ να πω ότι πάω και λέω πριν κάτσω να φάω. Τώρα που θα αρχίσεις να τρως, θα πεις ότι είναι πολύ καλό το φαγητό. Μόλις με ρωτήσεις είναι καλό, δεν είναι καλό. Ή μαθαίνουμε, αυτό που είπαμε και άλλες φορές. Είμαστε κακόμοιροι. Δηλαδή, είναι καλό, είναι καλό, αλλά βάζω μια ένα αλλά και τα στραβώνει όλα. Εν καλός εκείνος ο συνάδελφός σου. Εν καλός, αλλά εν καλή η γειτόνισσα σου, εν καλή, αλλά η πεθέρα σου, εν καλή, αλλά δεν λέμε, είναι πολύ καλός άνθρωπος. Είναι καλός άνθρωπος. Είναι πολύ καλό το φαγητό σου, καλά το σπίτι σου, εδακοσμημένο. Και ξέρετε, μέχρι και του κάνεις δώρα το άλλο. Του κάνεις δώρα. Του πάει, παλιά που έκανα και εγώ δώρα, που μου φοιτητής έφερνα, ας πούμε, δώρα. Σου άρεσε αυτό το τρικό. Τι έφερνα, ας πούμε, στα αδερφές μου, στη μάνα μου. Είναι καλό. πες το ρε παιδί μου, καλό δεν είναι. Άμα το λες με τέτοιον τρόπο, τότε κάτι να μην σου φέρει άλλος τίποτε. Κάτι να μην σου φέρει. Έχει μεγάλη σημασία η έκφραση. Δεν ήταν ανάγκη, δεν και χρειάζεται του. Μα έχω πολλά. Α, τι να τα κάνω. Ενώ όταν μάθει ο άνθρωπος να εκφράζεται όμορφα, ξέρετε πώς είναι η ατμόσφαιρα ωραία κάνει γύρω του. Και άσχημα να τα πράγματα, και άσχημα να οι διαθέσεις, ο καλός λόγος σκορπίζει μια ωραία ατμόσφαιρα. Πες το όμορφα, πες το καλά, πες το ωραία. Λέει ο Βαϊσάκ, όταν έχεις έναν άνθρωπο, να τον τιμήσεις. Έκαμε τον κόσμο. Ήταν ανάγκη να δημιουργήσει χιλιάδες αστέρια. Δεν έκαμε έναν άστρο και φτάνει. Έκαμε τα λουλούδια. Χιλιάδες λουλούδια. Χιλιάδες. Μπορούσε να κάνει 5 είδη, 6 είδη, 10. Γιατί είχαμε τόσα πολλά. Γιατί είχαμε τόση ποικιλία. Μας έβαλε σε έναν τόσο ωραίο κόσμο, με τόσα ωραία πράγματα, που άντε τώρα ξέρουμε εμείς που κέντρα αυτά τα αστέρια όλα. Κάμε εκατομμύρια, δισεκατομμύρια άστρα. Γιατί είναι πλούσιος ο Θεός, έχει πλούσια καρδιά. Δεν είπε, τους χρειάζεται ένα φεγγάρι και ένα ήλιος και φτάνει. Τα παραπάνω τι τα θέλουν τώρα. Τα αυτά τα αστεράκια όλα τι θα τα κάνουν. Ένα φεγγάρι να βλέπουν και ένα ήλιος να ζεσταίνονται. Όχι. Έκαμε άπειρα, άπειρα. Θυμάμαι ο Γιώργο Παΐσιος, πηγαίναμε εκεί, άνοιγε ό,τι είχε, λουκούμια, σταφίδες, ξέρω εγώ, αμύγδαλα, καρύδια, παξιμάδια, τα πάντα. Και του έλεγε, καλά γέροντα, φτάνει, πόσα να φάμε, ας πούμε. Ένα λουκούμι, δυο λουκούμι, φάτε και εκείνο, φάτε και το άλλο, τα δίνουν όλα, ό,τι είχε όλα. Γιατί ήταν κατά μίμηση του πλουσίου Θεού, είχε πλούσια καρδιά και ήταν πάντα πλούσιος. Ενώ έχει πλουσίους που έχουν φτωχή καρδιά και φτωχή και πάφτωχη και κακόμοιρη. Έτσι λοιπόν και εμείς να μάθουμε να έχουμε πλούσια καρδιά, πλούσια να λέμε λόγια, όχι ας πούμε να ζαλίσουμε και τον άλλο ας πούμε, αλλά να είμαστε πλούσιοι άνθρωποι στα συναισθήματα μας, στα καλά μας λόγια, στις καλές μας εκφράσεις. Λοιπόν, για να μην λέω κι εγώ πολλά λόγια και περνά και ώρα, λοιπόν μερικές ανακοινώσεις εδώ. Την Πέμπτη προς Παρασκευή, αύριο βράδυ δηλαδή, στο ναό του Αγίου Φιλίππου στα Λατσιά, στο συνοικισμό του Αποστούλου Ανδρέα, στο ναό του Αγίου Φιλίππου, στην ομολογία του Πατρός Λίνου δηλαδή, υπάρχει αγρυπνία
στην οποία θα τελεστεί η αρχαία λειτουργία του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου, που γίνεται μία φορά το χρόνο. Στον Άγιο Φίλιππο ο πατήρ Λίνος θα κάνει τη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, η οποία τελείται μία φορά το χρόνο. Είναι η αρχαιότερη λειτουργία της Εκκλησίας. Επίσης, την ίδια μέρα, Πέμπτη βράδυ, θα γίνει αγρυπνία στο μετόχι του Μαχαιρά, στον Άγιον Ελευθέριο. Την ίδια ώρα θα γίνει πάλι η αγρυπνία για τη μνήμη του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Χωρίς να τελεστεί η λειτουργία του Ιακώβου, θα τελεστεί η λειτουργία του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Μια άλλη εδώ σημείωση για τα θαύματα στο Τραχώνι και για τον Πάτερ Μιχαήλ. Λέει να πω, να κάνω σχόλιο. Δεν είμαι εις θέση να γνωρίζω για αυτά που γίνονται στο Τραχώνι. Δεν έχω πάει ποτέ μου, δεν τα έχω δει εγώ προσωπικά. Δεν γνωρίζω. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω τίποτα, δεν μπορώ να σχολιάσω αυτό το θέμα. Για τον πατέρα Μιχαήλ, πάλι δεν είναι εύκολο να σας πω την προσωπική μου γνώμη, διότι υπάρχουν ποικιλίες νομών. Ο καθένας μπορεί να κρίνει μόνος του. Να προσευχηθείτε στον Θεό, να σας φωτίσει, να κρίνετε μόνοι σας. Και στο κάτω-κάτω δεν εξαρτάται η σωτηρία μας από το να κρίνουμε τους άλλους ανθρώπους. Εάν ωφελούμαστε, ωφελούμαστε. Αν δεν ωφελούμαστε, να μην πηγαίνουμε. Το να πηγαίνουμε και να κρίνουμε και να κατακρίνουμε δεν ωφελεί κανένα. Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή και να πηγαίνουμε. Θα σας πω μόνο ότι η επόμενη φορά θα είναι στις 4 του Νοεμβρίου. 4 του Νοεμβρίου, την ίδια ώρα, ημέρα Τετάρτη. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ.